4 συναρμόδια Υπουργεία, όχι μόνο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να μας λύσουν βασικά αιτήματα όπως είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, όπως είναι ο ΕΛΓΑ, που δεν αποζημιώνει στο 100% παρότι μας παίρνουν τα χρήματα μέσα από την τσέπη, όπως είναι το ρεύμα που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το αγροτικό ρεύμα, αλλά και στα νοικοκυριά, και 2-3 ακόμη βασικά αιτήματα. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε λίγο παραπάνω, να δυναμώσουμε και ως κίνημα. Δεν λέμε ότι είμαστε δυνατοί. Προσπάθεια μεγάλη κάνουμε με τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουμε. Σας έχουμε εδώ και τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής, αλλά και ιδιαίτερα αιτήματα του νομού, τα οποία θέλουμε και εσείς με τη σειρά σας να τα προωθήσετε προς τους παραπάνω αρμόδιους. Το νομό, αν είναι, μπορείτε να τα ενημερώσετε. Ναι, είναι οι καταστροφές στην εσπυροκαλλιέργεια που έγιναν φέτος, ιδιαίτερα με τις καλαζοπτώσεις που ήταν πάρα πολλές, αλλά και πιο πριν στα κτηνίδια. Το σημαντικότερο βέβαια είναι η κτηνοτροφία. Η ενασχόληση με την κτηνοτροφία ήταν, πώς να το πω, μεγάλος ομοδότης για την περιοχή μας. Πραγματικά ζούσαν οι οικογένειες, οι κτηνοτρόφοι με άνεση τις οικογένειές τους, σπούδαζαν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζετε κι εσείς ότι και με το ξεπούλημα της Δοδόνης, που ήταν από κούμπι όσον αφορά τις τιμές στο γάλα, αποθρασύνθηκαν οι εμπορικές. Αποθρασύνθηκαν χειρότερα από ό,τι είχαν αποθρασυνθεί πριν να γίνει η Δοδόνη. Με πολύ χαμηλές τιμές, με απληρωσιά, με πολλά βάσανα, δηλαδή ο κτηνοτρόφος προωθεί το γάλα του. Ήδη η τιμή έχει πέσει πάρα πολύ, και να μην αναφέρουμε βέβαια το κρέας. Τα γνωρίζετε αυτά. Αθρώες εισαγωγές, τα γνωρίζετε αυτά. Τι άλλο να πούμε. Ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία που έμεσα ακουμπάει και άλλα επαγγέλματα, όπως τους αγρότες που καλλιεργούν σιτηρά, οι μυδικοί για να εφοδιάζονται τις ζωοτροφές και κτηνοτρόφοι, αλλά και άλλα καταστήματα έξω. Είναι το τελειωτικό χτύπημα, ιδιαίτερα για τον νομό της Άντας, μια περιοχή για την Ήπειρο που είναι η πιο φτωχή. Είναι το τελειωτικό χτύπημα. Αυτό είχαμε και μας λέγανε όλοι, όπου και αν πηγαίναμε, ή στη χώρα ή στο εξωτερικό, έχετε προϊόντα αντιοκομικά, κτηνοτροφικά αρίστης ποιότητας, και πραγματικά όλοι μας γνώριζαν από αυτό. Επίσης, ένα ακόμη είναι οι ενέργειες που σκέφτονται να γίνουν στην περιοχή μας για εξορίξεις, για έρευνα και εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων. Φανταστείτε ότι σε περιοχές προστατευόμενες από διάφορες συνθήκες, αλλά και με προϊόντα pop, φανταστείτε τι θα συντελέσει αυτή η ενέργεια να γίνουν εξορίξεις σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα και σεισμικό, όπως είδαμε και προχθές. Ας μην προτρέχει το μυαλό μας, γίναμε Τέξας. Εμείς πάντως έχουμε τις επιφυλάξεις μας ότι το πετρέλαιο θα είναι για τους αγρότες. Δεν θα είναι. Και άλλες χώρες έχουν υδρογονάνθρακες, αλλά... Εμένα δεν προτρέχει το μυαλό. Δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύο βασικά προβλήματα ακόμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Το ένα είναι με το θέμα του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις. Πηγαίνει με ρυθμούς χιλώνας οι εκτιμήσεις των γεωπών του ΕΛΓΑ. Από ό,τι πληροφορήθηκα χθες, ο κύριος Αρχοβίτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπέγραψε το ποσό των 13,2 εκατομμύρων ευρώ με de minimis στα ροδάκινα και στα νεκταρίνη. Θέλουμε κι εμείς από την παράδοση να σας παρακαλέσουμε να κάνετε κι εσείς τις συνέργειες που μπορείτε να κάνετε, ούτως ώστε οι σπουδαιοκαλλιεργητές του νομού, ιδίως της ποικιλίας Κλιμεντίνης, όπως ξέρετε πολύ καλά στο παρελθόν τι έγινε τον Νοέμβριο μήνα, με τις τεράστιες ζημιές με το Μίκητα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν, διότι η παραγωγή είναι σε απόνηση. Μέσα στις χαμηλές τιμές ήρθε και αυτή η τεράστια ζημιά. Θέλουμε από την πλευρά σας και εσείς να κάνετε ό,τι μπορείτε. Και άλλο ένα τοπικό θέμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, σας παρέδιδω και το έγγραφο, είναι το ξεπούλημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνδυασμού Άρτας Φιλιππιάδας σε αυτήν την τεράστια περιουσία που έχει η πρώην Ένωση Άρτας. Αν θυμάστε καλά, όπως το 2005-2006 η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ήταν μπροστά στις κινητοποιήσεις να μην ξεπουληθεί η Δοδόνη, οι μετοχές της Ένωσης προς την Αγροτική Τράπεζα. Οι οποίες τώρα βέβαια η Αγροτική Τράπεζα και η Δοδόνη είναι μακαρίτισες για εμάς τους αγρότες. Σας επιδίνω και αυτό το έγγραφο, το οποίο μέχρι 28 Φλεβάριο, όπως λέει η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού, θέλει κλειστές προσφορές και για να ξεπουλήσει την ακίνητη περιουσία. Μιλάμε για τεράστια ακίνητη περιουσία, το οποίο αυτό έχει γίνει με κόπος και με αίμα από τους πρωτοπόδες μας και τους πατεράδες μας. Εμείς
οι νεότεροι εδώ στο νομό της Άρτας δεν θα του επιτρέψουν αυτό το πράγμα. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλουμε και από εκεί στη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Δύο-τρία βασικά πράγματα θα σας πω για να είστε ενήμεροι. Γνωστό σε όλους μας ότι όταν κινεί το κάμπος της Άρτας, δηλαδή όταν πουλιέται το πορτοκάλι, το μανταρίνι και τα κτινίδια τελευταία δεκαετία, κινείται η οικονομική ζωή όλου του νομού Άρτας. Άρα η ζωογόνος πηγή σε οικονομικό επίπεδο της Άρτας είναι ο κάμπος της. Έτσι. Φέτος είχαμε διάφορα προβλήματα όσον αφορά την κλιμεντίνη, έτσι, και τα χαμηλή τιμή που είχαν και τα κτινίδια σε σχέση με πέρυσι και η χαμηλή παραγωγή. Τα καιρικά φαινόμενα εναλλάσσονται για χίλιους δύο λόγους. Ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει δυστυχώς αυτές τις κλιματικές αλλαγές και στην ιδρυτική του πράξη και καταστατική του πράξη. Άρα, δεν είναι δυνατόν μόνο ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει για ένα χαλάζι ή ένα παγετό ή τις βασικές αιτίες που γινόταν εδώ και 30 και 40 χρόνια που λειτουργούσε ο ΕΛΓΑ για να αποζημιώσει. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των κλιματικών αλλαγών και ο ΕΛΓΑ και να αλλάξει το καταστατικό του εν ολίγης. Αυτό ξέρετε πολύ καλά, με αφορμή το πρόβλημα της κλιμεντίνη που σημειώθηκαν στα Μανταρίνια σχετικά με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, το έχουμε ζητήσει επίσημα ως περιφέρεια ο ΕΛΓΑ να γίνει πιο ευέγγυκτος, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και να αποζημιώνει τέτοιες περιπτώσεις. Το δεύτερο και πιο σημαντικό που ανέφερε ο φίλος ο Βαγγέλης όσον αφορά την κτηνοτροφία, ξέρετε πολύ καλά όλοι σας τον αγώνα που κάνει πολύ περισσότερο από όλους μας ο Περιφερειάρχης ο Καχρημάνης. Έτσι. Σχεδόν είναι μόνος του. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Η μόνη στήριξη που έχει είναι από εσάς από τους παραγωγούς. Ο αγώνας αυτός που κάνει για να διατηρηθεί τιμή γάλακτος, να διατηρηθεί ντόπια παραγωγή, θέλω να φαντάζομαι ότι θα έχει από εδώ και πέρα και είναι και προεκλογική περίοδο και σας ζητάει ευθαρσώς να έχει τη στήριξή σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάνει έναν μεγάλο και πολύ δύσκολο αγώνα και σε πολιτικό επίπεδο παραπάνω και αυτοδιοικητικό είναι μόνος του. Το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι προσπαθούμε τα μικρά και μεγάλα προβλήματα του πρωτογενή τομέα να ανταπεξέλθουμε σε την περιφέρεια. Είτε είναι σε θεσμικό επίπεδο, είτε είναι σε επίπεδο πρόθεσης των αγροτικών προϊόντων. Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, είναι πηγή πλούτου για την Ήπειρο και καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να είμαστε συνεργοί στις πρωτοβουλίες σας αλλά και στους αγώνες σας. Τώρα, όσον αφορά την Ένωση, είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι δύσκολο κεφάλαιο, νομίζω καθαρά περίπτωση που πρέπει να παρέμβει η πολιτεία με το θεσμικό της πλαίσιο. Εκεί είναι το ζητούμενο και το δύσκολο κομμάτι. Όταν η πολιτεία και στους συνεταιρισμούς λειτουργεί σαν να είναι μια ανώνυμη εταιρεία που χρωστάει στο ΙΚΑ, που χρωστάει στην εφορία, που χρωστάει και κάνει κατάσταση στους λογαριασμούς των ανθρώπων, καταλαβαίνετε, αυτός ο διοικητής είναι σε μια δύσκολη θέση. Προσπαθεί να λύσει το πρόβλημά του. Έτσι. Από πολιτικό επίπεδο έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να ξεπουλούνται αυτά τα πράγματα, τα περιουσιακά στοιχεία. Από την άλλη όμως είναι τέτοιο το θεσμικό πλαίσιο που όταν σε κυνηγάει, όταν είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι κάτι πρέπει να κάνεις. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε και τη θέση των άλλων, που αυτή τη στιγμή είναι στη διοίκηση, ανεξαιρέτως πώς λέγεται. Άρα, εκεί που πρέπει το κράτος να παρεύει, έτσι, και εδώ θα χρειαστούμε μια συνολική δουλειά και μια ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, είναι να δούμε πού οδεύει και πού πάει το συνεταιριστικό κίνημα. Θέλουμε συνεταιρισμούς όπως ήταν τα υπόλοιπα χρόνια. Θέλουμε συνεταιρισμούς εταιρείες να είναι ΑΕ. Θέλουμε συνεταιρισμούς να στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα και πώς. Άρα θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα γενικότερο συλλογισμό, ένα σκεπτικό για το πού βαδίζει το συνεταιριστικό κίνημα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να με επισκεφτείτε. Ήταν μια ευκαιρία. Χαίρομαι που είναι νέοι αγρότες και πέρυσι ήσασταν εδώ. Αρκετοί από εσάς ήταν και πέρυσι πρόπερσα, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη. Είναι και πάρα πολύ ακόμη από κάτω. Είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, έστω με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και για μας ήταν ένα στοίχημα, έστω με αυτά τα απαρχαιωμένα προγράμματα των νέων αγροτών, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Είχαμε ένα στοίχημα να δούμε θα ασχοληθούν νέοι αγρότες.
να δούμε, αξίζει ο κόπος. Και το αποτέλεσμα ήταν με τη δεύτερη προκήρυξη των προγραμμάτων ότι είναι αρκετά ελκυστικά τα προγράμματα. Βέβαια, σας επαναλαμβάνω ότι θέλουν να τα βελτιώσουμε αυτά τα προγράμματα, αλλά από εκεί και στα μετά τα προγράμματα πρέπει να στηρίξει τον έναν άνθρωπο που ασχολείται. Δεν πρέπει ως πολιτεία και εμείς ως αυτοδιοίκηση από το μερίδιο που μας αναλογεί να απομονώσουμε αυτούς τους ανθρώπους με τη λογική ότι τους δώσαμε ένα σχέδιο ότι μπήκαν σε ένα προγραμματάκι ή μετά σε κάποιο δεύτερο πρόγραμμα σχέδιο βελτίωση και τους αφήνουμε μόνοι τους. Νομίζω ότι ο νέος αγρότης ξεκινώντας την πορεία από τα 20-25 μέχρι κάποια ηλικία θέλει, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, θέλει μια μεθοδικότητα που να στηρίζει αυτούς τους νέους αγρότες. Αυτά από την πλευρά μου. Να πούμε δύο πράγματα κι εμείς εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου, με την έννοια ότι θεωρούμε ότι είναι κοινά τα προβλήματα και στον χώρο της αγροτιάς και στον χώρο των εργαζομένων. Η ιδιαίτερη περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και ζορίζεται, αλλά και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και η κατάσταση με μια σειρά επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο γάλα, τρόφιμα, ποτά. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε ξανακουβιάσει σε σχέση και με τη Βίκη που πήγε στην κατάσταση που πήγε, αλλά σε σχέση και με μια σειρά άλλες επιχειρήσεις και το βάζουμε αυτό από τη σκοπιά πια. Ένα, ότι είμαστε φυσικά αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών, γιατί είναι κοινός ο αγώνας και κοινά τα προβλήματα. Απ' την άλλη, βλέπουμε μια σειρά επιχειρήσεις στον κλάδο που έχουν να κάνουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στον κάμπο της Άρτας, είτε λέγεται συσκευαστήρια, είτε λέγεται ο κλάδος γάλα, τρόφιμα, ποτά σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και φθηνοτροφία, που και εκεί πέρα καταφέρνουν μια σειρά επιχειρήσεις να έχουν μεγάλα κέρδη και απ' την άλλη οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο, οι ίδιοι οι αγρότες, πολύ περισσότερο να ταλαιπωρούνται και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Από αυτή τη σκοπιά υπάρχουν 38 παραδείγματα στον κάμπο της Άρτας, μια σειρά συσκευαστήρια που έχουν απλήρωτο τους εργαζόμενους, δεν τους έδωσαν τα δώρα Χριστουγέννων προχτές. Τους παίρνουμε τρεις μέρες να δουλεύουν 7 μέρες και τους βάζουν ένσημα για 2 μέρες. Είναι πράγματα που τα ξέρετε και τα έχει ξανακαταγγείλει το εργατικό κέντρο. Αλλά θεωρώ ότι έχουν να κάνουν άμεση σχέση με τον κοινό αγώνα που δίνει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι και μαζί με τους αγρότες. Και αυτό το βάζουμε ως περίπτωση ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μισολογισμούς που να έχουν πολλά κέρδη μέσα στην κρίση, σε επιχειρήσεις στην γειτονιά μας και απ' την άλλη κόσμος να απολύεται, οι οικογένειες να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, το ξέρετε και το έχετε ξανακούσει. Αλλά από αυτή τη σκοπιά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τους συναδέλφους εδώ, τους αγρότες, σε κοινά ο πλαίσιο πάλι, γιατί είναι κοινά τα προβλήματα. Αυτό. Αλλά υπάρχει τέτοια κατάσταση άσχημη που και η περιφέρεια πρέπει να τα αναδείξει όταν μιλάει με μια σειρά τέτοιους επιχειρηματίες. Και απ' την άλλη, εμείς με την προσπάθειά μας, σαν εργατικό κέντρο, παρεμβαίνουμε μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τη διαδικασία των συνελεύσεων, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους και να μην υπάρχει καταχρηστική κατάσταση και στο πότε πληρώνονται και το με τι όρους δουλεύουν κτλ. Αυτά από εμάς, σαν εργατικό κέντρο. Θέλω να συμπληρώσω ότι επειδή έχω μια εικόνα πανελλαδικά από τα μπλόκα, με φωτογραφίες αλλά και με συναντήσεις και στα άλλα μπλόκα έχουμε πάει με τον συνάδελφο τον Κώστα, όπως και στις Νίγιας και στις Πρέβεζας, νομίζω ότι το μπλόκο, να το πούμε έτσι, της Άρτας, συσπηρώνει τους πιο νέους αγρότες. Και αυτό μας το λένε και οι συνάδελφοι και από άλλες περιοχές της χώρας. Έχετε πάρα πολλά παιδιά νέα, λέει, που στον μπλόκο σας, ενώ εμείς, λέει, δεν έχουμε τόσο πολύ νεολαία. Το θέμα είναι ότι ενώ βγάζουν την παραγωγή για πώληση που είπα πριν, δεν υπάρχει τιμή, κύριε Ψάχα. Έχετε δίκιο, ειδικά για δεν μπορείς να επιδοτηθείς σήμερα, να πω ένα που έγιναν πολύ άνεργοι. Ειδικά για την κτηνοτροφία έχετε απόλυτα δίκιο. Βάλαν στόχο να φτάσουμε στο 3%. Ήμασταν στο 28, είμαστε στο 8. Θα φτάσουμε στο 3%. Τους κάναμε επερώτηση στη Βουλή να σταματήσουν τις αθρώες εισαγωγές και να δώσουν κατώτερες εγγυημένες τιμές. Να ξέρουμε τι θα πάρουμε κι εμείς στο χέρι όταν πουλήσουμε την παραγωγή. Μας είπαν, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις εισαγωγές, γιατί έχουμε υπογράψει συμφωνίες και με άλλες χώρες. Και για να μας δώσουν κατώτερες εγγυημένες τιμές, αυτό, λέει, είναι καρτέλ. Είναι καρτέλ αυτό. Τα άλλα τα καρτέλ δεν τα βλέπουν. Πρέπει ο αγώνας μας να συνεχιστεί. Κλιμακώνεται σε όλη την Ελλάδα και από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα και συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα κάνουμε. Με τα 4 συναρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό θα κάνουμε. Με τον Υπουργό που άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, δεν πρόκειται να συναντηθούμε. Και όταν θέλουν να μας καλέσουν, όχι από την τηλεόραση και από τα κανάλια. Έχουμε συλλόγους, ομοσπονδίες να μας στείλουν κάλεσμα. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας